Πρωταγωνιστή του χθεσινού αγώνα όσον αφορά την ομάδα από το Φύρομ, με 23 πόντους χθες στο παιχνίδι με τον Άρη. Η ομάδα του βέβαια ιτήθηκε με σκορ 90-65, καταιγιστικός ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τον Τινούνο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Παίζουν το pick and roll. Ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Δέσπος Δημήτριος όμως είναι άστοχος στο σουτ. Να υπενθυμίσω χθες ότι ο Ηρακλής στο match με τον Απόλλων Πατρών ιτήθηκε 85-75. Σε όλο το παιχνίδι οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Απόλλων ήταν καλύτερος και κέρδισε το παιχνίδι. Ο Μπράντον Πέν βρίσκεται τώρα στις βολές. Ο Αμερικανός forward της Κοζούφ. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Έχει πολύ καλό σούτο. Ο 2 και 3 παρακαλώ. Forward. Της ομάδας από το Φύρομ. Η επαναφορά. Μπένας. Ένας δίνει το screen στον Τινούνο. Αυτός θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Το αμυντικό rebound. Οι φιλοξενούμενοι θα τρέξουν στον ευδιασμό. Ο Αποστόλος προτιμά να πάει σε οργανωμένη επίθεση. Παίρνει το screen. Στέρτζοφ. Πεν. Παίρνει το screen από τον Στέρτζοφ. Δεν είδε εκεί. Δεν έπαιξε το pick and roll, επέλεξε να πάει μόνος στο καλάθι. Τώρα έχουμε το foul του Αποστόλου επάνω στον Τινούνο. Επαναφορά θα γίνει απ' έξω με τον Αποστολίδη, να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τινούνο δίνει οδηγίες προς τους συμπαίκτες του. Αποστολίδης. Μπένας, Τινούνο. Παίρνει το screen από τον Μπένα. Κοιτάει εκεί το κόψιμο. Αποστολίδης θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος. 3-2 μπροστά Ηρακλής. Με το πρώτο τρίποντο του Γιώργου Αποστολίδη. 3-2, 8 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αποστόλοφ. Πεν. Προσποιείται. Πάλι Αποστόλοφ. Πεν. Πάει στη γωνία. Καλή ενέργεια από τον Αμερικανό χωρίς αποτέλεσμα όμως. Τινούνο τρέχει στον ευδιασμό. Ελίσσεται, πατάει γερά και τελειώνει τη φάση. 5-2 για τον Ηρακλή. 7-42 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αποστολίδης δίνει για τον Τινούνο, ο οποίος θα σουτάρει για 3 και είναι εύστοχος. 8-2 για τον Ηρακλή που έχει ξεκινήσει πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Με κύριε εκφραστή
το νέο μεταγραφικό του απόκτημα, Mike DiNuno, ο οποίος έχει πετύχει 5 πόντους μέχρι στιγμής. Ζητάει εκεί screen από τον Μπένα. Ο Μπένας jump stop. Είναι άστοχος, η μπάλα χτυπάει στο σίδερο. Ο Πεν οργανώνει επίθεση για την Κοζούφ. Θα δώσει για τον Αποστόλοφ. Playmaker ζητάει εκεί το screen. Θα το πάρει, θα πάει μέχρι μέσα, θα πατήσει γερά. Είναι άστοχος όμως. Ναι, υπάρχει foul. Αποστόλοφ θα πάει στις βολές. Δύο πάντα μπροστά ο Ηρακλής. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 8-3. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Έχουμε αλλαγή. Περνάει έξω ο Αποστόλοφ. Στη θέση του θα μπει ο Νέσοβιτς και ο Γιώργος Αποστολίδης κατεβάζει την μπάλα. Ζητάει εκεί, δίνει στο Δέσπο. Τα screen, βγαίνει από τα screen ο Μπένας, καταπληκτική πάσα. Ο Καραγιολίδης όμως δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τρέχουν στον εμφυδιασμό οι της Κοζούφ. Λάθος και από την πλευρά των θεωρητικά πάντα φιλοξενούμενων. Αποστολίδης. Δέσπος. Για τον Μπένα. Και αυτός για τον Καραγιολίδη. Ο Δέσπος θέλει να αποστάρει. Δίνει έξω για τον Μπένα, ο οποίος θα σουτάρει. Η μπάλα χτυπάει στο σίδερο και ο Πεν κατεβάζει την μπάλα. Νέσοβιτς θα πατήσει για τρεις, είναι εύστοχος. Οχτώ, έξι το σκορ, ο διαιτητής λέει πατούσε. Ο Στολίδης θα πάρει το screen. Μια δύσκολη πάσα πήγε να βγει εκεί προς τον Μπένα. Νέσοβιτς. Ο Ντελιπετρόφ μπαίνει στο καλάθι του Ηρακλή. Η άμυνα όμως είναι καλή από τους Κιανόλευκους. Ο Ντινούνο. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Νέσοβιτς. Πατάει από το ύψος της βολής και είναι εύστοχος. 8-8. 4:25 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Γιώργος Αποστολίδης οργανώνει την επίθεση του Γυρεού. Ο Δέσπος εκεί θέλει να δώσει το screen στον Αποστολίδη. Ο ίδιος θα αποστάρει. Κόβει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ από τον Σοκόλοφ. Ανανεώνεται ο χρόνος επίθεσης για τους Κιανόλευκους. Αποστολίδης θα βρει τον Ντινούνο. Εκείνος θα πάρει το screen από το Δέσπο. Αποστολίδης χωρίς άμυνα θα στοχίσει σε σουτ τριών πόντων.
Και ο Κοζούφ τρέχει στον ευδιασμό. Πεν. Παίρνει δυνατά τα βήματα, δίνει την assist στον Σοκόλεφ, ο οποίος ανενόχλητος μέσα στη ρακέτα των γηπεδούχων σκοράρει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αποστολίδης. Στους μείον 2 Ηρακλής. 8-10, 3 και 39 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αποστολίδης. Θέλει να οργανώσει την επίθεση του Ηρακλή. Θα δώσει για τον Ντινούνο, ο οποίος θα σουτάρει με τη μία για 3 και είναι εύστοχος. 2 στα 2 ο Μάικ Ντινούνο. Φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει ο Αμερικανός και στη φετινή προσπάθεια του Γυρεού να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της Α1. 11-10 μπροστά ο Ηρακλής με αυτό το τρίποντο του Μάικ Ντινούνο. Για να δούμε αν θα απαντήσει η Κοζούφ. Σολόκοφ πήγε να δώσει εκεί το screen. Θα πάρει τη, θα κλέψει την μπάλα και θα πάει στις βολές. Το φάουλ το οποίο κάνει ο Δέσπος Δημήτριος. Σοκόλοφ είναι εύστοχος στην πρώτη. Θα στοχίσει στη δεύτερη, φτάνει τους 3 πόντους. Αποστολίδης. Βγαίνει από τα σκρίνα εκεί ο Μάικ Ντινούνο. Θα επιλέξει τον Μουρατίδη. Παίρνει το σκρίνα από τον Μπένα. Ωραίο το pick and roll από τους παίκτες του Ηρακλή. Το shoot. Ένα ακόμα από τον Μάικ Ντινούνο. Αυτή τη φορά η μπάλα χτυπάει στο σίδερο. Ο Νέσοβιτς κατεβάζει την μπάλα. Για τον Κλάφτσεφ. Σοκόλοφ. Γυρίζει με πρόσωπο στο καλάθι. Πεν. Θα σουτάρει για 3. Χθες ευστόχησε σε αρκετά τρίποντα στο παιχνίδι με τον Άρη. Ήταν πιο φρέσκος ο Αμερικανός. Σήμερα δεν έχει πάρει προς το παρόν τουλάχιστον την επιθέση πάνω του. Θα δούμε στη συνέχεια. 11-10 το σκορ. Τώρα ο Μπράντον Πεν θα καθίσει στον πάγκο. Στη θέση του θα περάσει ο Κοντζεύσκι. Δέσπος. Τον Αποστολίδη. Ντινούνο θα προσποιηθεί. Δίνει στο Δέσπο, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη προς το καλάθι. Γυρνάει. Παραλίγο θα είχαμε εκεί τον goal foul από τον Δέσπο Δημήτριο. Μια πολύ ωραία ενέργεια.
Είναι εύστοχος στην πρώτη. Θα γράψει και αυτός το όνομα του στον πίνακα το σκόρερ. 8 πόντους έχει ο Μάικ Ντινούνο. Ένα εύστοχο τρίποντο ο Γιώργος Αποστολίδης. Και τώρα ο Δέσπος θα κάνει το 13-10. Διαφορά στους 3. Με την επίθεση να έχει η Κοζούφ. 6 πάσα ασίστ του Κοντζεύσκη στον Σοκόλοφ, ο οποίος για ακόμα μια φορά είναι μόνος του στο καλάθι του Ηρακλή. 13-12. 1:49 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Δέσπος θέλει να δώσει το screen. Ο Καραγιολίδης, με συγχωρείτε, ο Μουρατίδης δεν θα καταφέρει να μετουσιώσει σε πόντους αυτή την προσπάθεια. Το σούτ για 3. Είναι από τον Γκλάφτσεφ, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ντινούνο θέλει να τρέξει στον εμφυδιασμό. Αποστολίδης για τον Δέσπο, ο οποίος θέλει να ξαναποστάρει το Σοκόλοφ και θα το κάνει. Θα ξαναπάει στις βολές. Υπάρχει αδυναμία εκεί στο μαρκάρισμα του Δέσπου. Ο Δέσπος είναι ύψος 2 μέτρα και 7 εκατοστά, παρακαλώ. Δυνατός. Πρώτη βέβαια είναι άστοχη για τον σέντερ του Ηρακλή. Θα χάσει και τη δεύτερη. 13-12. Οι ομάδες είναι πολύ κοντά στο σκορ σε αυτό το πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού. Ο Νέσοβιτς θα βγάλει μια πανέμορφη πάσα για το alley-oop στον Γκλάφτσεφ. 56 δευτερόλεπτα, 13-14 μπροστά η Κοζούφ. Αποστολίδης. Θέλουν να γυρίσουν την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Θα πατήσει καλά το σούτ, όμως δεν ήταν καλό. Σταματάει εκεί την τρίπλα ο Νατσεύσκι. Νέσοβιτς θα πάρει το σκρίν από το Σοκόλοφ. Σούτ για 3 από τον playmaker της Κοζούφ. Το επιθετικό rebound του Σοκόλοφ. Ποιος θέλει να δώσει τώρα το screen. Σοκόλοφ θα γυρίσει. Έρμπολο, Αποστολίδης θέλει να τρέξει στον ευδιασμό. Ο Νέσοβιτς θα τον σταματήσει με φάουλ. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 13-14. Έχουμε αλλαγή. Ο Σοκόλοφ θα περάσει εκτός. Ο Στολίδης πάει στις βολές. Πρώτη είναι άστοχη. Στη δεύτερη θα ευστοχίσει. Έχουμε time out. Ο ήχος...
Στρέψαμε 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σούτ για 3 είναι κακό. 14-14 λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στρέψαμε εδώ για το δεύτερο δεκάλεπτο, 14-14 έχει την επίθεση Ηρακλής. Ο Δέσπος. Έχουμε το φάουλ, δεν υπάρχει καλά θηλεδιοδητής. Πρώτο σκόρ του Ηρακλή για το πρώτο δεκάλεπτο, Μάικ Ντινούνο με 8 πόντους. Ο Δέσπος για 2 θα ρολάρει. Ο Ντινούνο θα πάρει το φάουλ από τον Μεσόβιτς. Ανανεώνεται η επίθεση για τους Κιανόλευκους. Θα γίνουν εκεί τα σκριν. Ο Δέσπος θα πάρει την μπάλα. Μπάλα πάει στο σίδερο από το σούτ Μουρατίδη. Ο Νεσόβιτς οργανώνει την επίθεση για την ομάδα από το Φύρο. Άλλαξε την μπάλα εκεί με τον Πεν. Προσποιείται, Πεν, το σούτ για 3. Είναι εύστοχος ο Αμερικανός. Είπαμε, ο Μπράντον Πεν έχει πολύ καλό σούτ. Κίνδυνος θάνατος θα λέγαμε από τη γραμμή των 6.75. Χθες πέτυχε 23 από τους 65 πόντους της ομάδας του. Στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Μπικοζούφ ιτήθηκε με 90-65. Μουσική 14-17. Μουσική θα περάσει εκτός. Μουσική ο Αποστολίδης θα μπει στη θέση του ο Καραγιολίδης. Το παιχνίδι πέρασε ο Ταραμάς. Με συγχωρέσετε. Στην επαναφορά πάει ο Ντινούνο.
Σώζουμε και την μπάλα, ο Νέσοβιτς θα πάρει το φάουλ από τον Δέσπο. Ο Δέσπος εκεί προσπαθεί να αφυπνήσει τους παίκτες του. Μην γίνονται λάθος με τα επιβάσεις. Ετοιμάζεται να μπει ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα περάσει εκτός ο Μπάμπης Μουρατίδης. 14-17, 8-53 για τη λήξη του ημιχρόνου. Brandon Penn πάει στην επαναφορά. Νέσοβιτς. Παίρνει το screen. Εντύσσεται, πατάει δυνατά. Δίνει μια πολύ καλή πάσα στον Στέρτζοφ. Σε στοχή, θα πάρει το rebound ξανά playmaker της Κοζούφ και θα τελειώσει τη φάση 14-19. Ο Αποστολίδης Νινούνο μένει προς τα μέσα, θα δώσει για τον Ταραμά ο οποίος θα κάνει ένα κακό σουτ. Μπάλα θα καταλήξει εκτός από τα χέρια του Δέσπου, λέει η διαιτητής της αναμέτρησης. -14-19 στο μείον 5 ο Ηρακλής. Μπράτον Πεν βρίσκει διάδρομο. Φορά από τον Αποστόλοφ, playmaker των θεωρητικά πάντα φιλοξενημένων. Δώσει έξω ο Αποστόλοφ, 7 δευτερόλεπτα, εκδηλώσει επίθεση. Θα σουτάρει για 3, ο Νατσεύσκι, το rebound. Θα μαζέψει εκεί ο Καραγιολίδης. Ο Αποστολίδης πάει σε οργανωμένη επίθεση. Καραγιολίδης. Δεν θα πάρει το screen του Δέσπου. Ράνει στο παιχνίδι ο Μπένας, θα κάτσει στον πάγο Δέσπος. Ο Αποστολίδης στις βολές. Ναι, εύστοχος στην πρώτη. 15-19, 7-42 για τη λήξη του χρόνου. Παρακολουθείτε πάντα τα 25 μαυροσκούφια προς τη λήξη σημερών μαυροσκούφι για όσους δεν παρακολούθησαν τις θεσινές αναμετρήσεις. Σημερών μαυροσκούφις ήταν ένας άνθρωπος που πρόσφερε τα μέγιστα στο ελληνικό μπάσκετ, στην ύπαρξη του ελληνικού μπάσκετ. Το 1932 μάλιστα ήταν ήταν παρόν όταν υπογραφόταν η ιδρυτική επιστολή της FIBA. Να δούμε εδώ τώρα την επίθεση του Ηρακλή. Δίνουμε, θα δώσει μια καλή πάσα στον Μπένο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τρέχει στον ευδιασμό. Η Κοζούφ παίρνει για τον Αποστόλοφ. Δεν θα πάρει το screen, θα πάει μέχρι μέσα. Λέβει εκεί ο Αποστολίδης. Κακή πάσα, θα μαζέψει ο Κλάφτσεφ. Πεν, προσποιείται από Στόλοφ. Ψάχνει εκεί το ψηλό. Έχουμε το φάουλ του Ταραμά. 15-21. Αποστόλοφ στον Πεν. Θέλει να αποστάρει ο Κοντζεύσκι. Πάτησε γραμμή ο Αποστόλοφ.
Κατοχή αλλάζει χέρια. 15-21, 6 και 33. Στους μείον 6 ο Ηρακλής. Κωστολίδης. Στέλνει τη σκακέρα της ομάδας του, Μάικ Ντινούνο. 8 πόντους μέχρι στιγμής. Κωστάριο Μπένας δίνει για τον Αποστολίδη. Ποιος δεν παίρνει το screen. Η πάσα έξω, το σουτ για 3, είναι άστοχο. Μαζεύει ο Σοκόλος. Ο Αποστόλος θέλει να τρέξει στον ευδιασμό. Θα αφήσει εκεί. Αποστόλος. Το φάουλ του Μπένα. Σε αυτά τα 15 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σοκόλοφ έχει μέχρι στιγμής 3 φάουλ από πλευράς Κοζούφ, όπως και ο Νατσεύσκι. Ο Σοκόλοφ, ο οποίος είναι τώρα στις βολές, είναι άστοχος. Κωστολίδης με τον Ταραμά. Προσποιήσεις. Κωστολίδης. Προσποιείται εκεί. Το δώσει έξω για τον Ταραμά. Δώσουμε αλλαγή. Στέτζοφ θα περάσει εντός. Σοκόλοφ θα κάνει στον πάγκο. 15-22. Στους μείον 7 ο Ηρακλής. 5-38 για την λήξη του ημιχρόνου. Στην επαναφορά ο Γιώργος Αποστολίδης. Ξεχνάμε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία σε αυτό το τουρνουά. Ο Μάικ Ντινούνο σουτάρει εκτός ισορροπίας. Μπάλα στο σίδερο. Και αυτός. Καινούριος παίκτης για την ομάδα. Δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα όσον αφορά την προσαρμογή του. Είναι πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια των Γιαννόλευκων. Ο Γκράντον Πεν πήρε τη φάση επάνω του. Πάλα καταλήγει στον Κοτσέφσκι, ο οποίος αστοχεί από τα 6.75. Έλα, έχουμε αλλαγή για τον Ηρακλή. Θα βγει ο Ταραμάς στη θέση που θα πει ο Μουρατίδης. Είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη του βολή. Τη δεύτερη. 17-22. 5 λεπτά για τη λήξη του χρόνου. Αποστόλοφ. Με τον Κοντζεύσκι. Αποστόλοφ. Κοντζεύσκι και πάλι. Σουτ για 3. Είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound τον Ντινούνο. Έλα τρέξει στον ευδιασμό. Πάσε για τον Μουρατίδη. Μπένα θέλει να αποστάρει. Ο σουτ για 3 είναι εύστοχο. Στους μείον 2 ο Ηρακλής. 20-22. Πρέπει να παίξει καλή άμυνα τώρα ο Ηρακλής. Αν θέλει να μην αυξηθεί η διαφορά, ο Πένα στο χ. Από τα 6.75 και ο Ντινούνο τρέχει ξανά. Και αφήνει με πολύ όμορφο τρόπο την μπάλα στο καλάθι. Έχουμε time out.
Συνέχεια στο παιχνίδι. 4 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Ηρακλής κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 22-22 με κύριο εκφραστή το Μάικ Ντινούνο, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι στιγμής διψήφιο αριθμό πόντων. Είναι ο μοναδικός παίκτης στο παιχνίδι τη χρονική στιγμή που το έχει κάνει αυτό. Είναι, βρίσκεται στους 10. Πάλι ο Αμερικανός με την μπάλα. Μάικ Ντινούνο. Ωραία η σταυρωτή, τρίπλα πατάει γερά. Είναι άστοχος όμως η μπάλα στο σίδερο. 3-57 για τη λήξη. Νέσοβιτς. Κλάφτσεφ. Θα πάρει το σκρίν από τον Σοκόλοφ. Θα πάρει την εσωτερική, θα δώσει μια καλή πάσα. Κλέβει όμως ο Ηρακλής. Υποδειγματικός συνδυασμός. Χωρίς καν να τριπλάρουν οι παίκτες του Ηρακλή. Με τρεις πάσεις έφτασαν στο καλάθι και ο Αποστολίδης έκανε το 24-22. Νέσοβιτς, Σοκόλοφ. Είναι άστοχος σε αυτό το μπάσιμο με το αριστερό. Ένας. Είναι για τον Αποστολίδη, ο οποίος προσποιείται. Θα δώσει ο Γιώργος Αποστολίδης μια πολύ ωραία πάσα. Θα δει εκεί το κόψιμο του συμπαίκτη του. 26-22. 2-57 για τη λήξη του ημιχρόνου. Νέσοβιτς. Πατάει στη ρακέτα, είναι άστοχος. Το rebound εκεί. Κλέβουν όμως ξανά οι παίκτες της Κοζούφ. Ο Πεν είναι και αυτός άστοχος, όπως και ο Σοκόλοφ. Ρεσιτάλα στοχίας από τους φιλοξενούμενους. Αντιθέτως ο Ηρακλής έχει επιστρέψει δυναμικά. Με τον Πεν να βάζει το κερασάκι στην τούρτα με αυτό το κάρφωμα. 28-22, 2-31 για τη λήξη του ημιχρόνου. Πεν. Θα σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Έχει πολύ καλό σουτ ο Αμερικανός. Βρίσκεται ήδη στους 11 πόντους, 28-25. Καλή πάσα εκεί στο Μουρατίδη, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Δεν έχει καλά ποσοστά ευστοχίας ο Ηρακλής από τα 6-75. Μόνος που έχει υψηλό ποσοστό από εκείνο το σημείο είναι ο Μάικ Ντινούνος στη χρονική στιγμή. Αποστολίδης. Έλα πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Ηρακλής. Δεν χρειάζεται να βιάζεται. 1-40. Παίρνει εκεί το screen από το Δέσπο. Θα πατήσει γερά η μπάλα. Δεν θα του κάνει το χαρακτήριο. Μουρατίδης μαζεύει. Θα σουτάρει για τρεις. Κακή επιλογή εκεί από τον γκάρ του Ηρακλή. 28-25, 1-22. Μπροστά ο Ηρακλής. Νέσοβιτς για τον Πεν. 9 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση οι παίκτες της Κοζούφ. Νέσοβιτς. Συγκλίνει προς τα μέσα. 1 λεπτό. Τρέχει στον ευδιασμό. Ο Ντινούνο θα δώσει για τον Μουρατίδη, ο οποίος θα είναι άστοχος για ακόμη μια φορά. Μπάμπης Μουρατίδης δεν έχει την τύχη με το μέρος του. Ίσως έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε για τα τελευταία 52 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. 28-25 ο Ηρακλής. Ο Νέσοβιτς είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Τα τελευταία λεπτά έχει κάνει ένα καταπληκτικό σερ ο Ηρακλής. Έχει επιστρέψει από εκεί που βρισκόταν πίσω στο σκορ. 51 δευτερόλεπτα, 28-26. Αποστολίδης. Τον πιέζει εκεί ο Νέσοβιτς. Ζητάει βοήθεια, τη βρίσκει στον Αραμά. Μουρατίδης. 9 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση η Κιανόλυφθος. Μουρατίδης. 3, 2. Στη λήξη του χρόνου ο Αποστολίδης είναι εύστοχος. 31-26. Στους 10 πόντους ο Αποστολίδης. 19 δευτερόλεπτα. Πεν. Θα πάρει λογικά πάνω την τελευταία επίθεση. Θα προτιμήσει τον Σοκόλοφ. 7 δευτερόλεπτα. Πεν. Θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος Αμερικανός. 3 δευτερόλεπτα. 1. Αποστολίδης πετάει την μπάλα. Λήξη του μηχρόνου. 31-29.